Το δάκτυλο στη Λευκοσία αλλά και στι ενεργειακέ εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη κουνούν απειλητικά ο πρόεδρο και ο πρωθυπουργό τη Τουρκία με σκοπό να εκφοβήσουν εν ώψη ενεργειακών εξελίξεων. Από το βήμα συνεδρίου για το πετρέλαιο στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρετζέπτα Γη επέριψε την ευθύνη για το ναυάγιο στην Ελβετία στην ελληνική πλευρά και τα έβαλε με την Κυπριακή Δημοκρατία και τι εταιρείε που έχουν αδειοδοτηθεί από την κυβέρνηση. Περιμένουμε όποιοι συμμετέχουν στι εξελίξει για την Κύπρο να αποφύγουν να κάνουν βήματα που θα οδηγήσουν σε νέε εντάσει στην περιοχή. Δεν μπορώ να κατανοήσω τη στάση και την επιλογή που κάνουν οι εταιρείε ενέργεια και συμμετέχουν στα ανεύθυνα βήματα των Ελληνοκυπρίων. Θέλω να του υπενθυμίσω πω μπορεί να χάσουν ένα φύλλο όπω η Τουρκία. Η δικαιοσύνη και οι διεθνεί νόμοι θέλουν του υδρογονάνθρακε να ανήκουν σε όλου. Στο ίδιο μήκο κύματο και αναφορέ από το ίδιο συνέδριο του Τούρκου Πρωθυπουργού Μπιναλίγιλ Τυρίμ, ο την Κυπριακή Δημοκρατία να εγκαταλείψει του ενεργειακού σχεδιασμού τη. Οι Ελληνοκύπροι θα πρέπει να αποφύγουν τι μονομερεί ενέργειε στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που έχουν επαναλάβει και στο παρελθόν. Η Τουρκία έχει εξουσιοδότηση να προστατεύσει ω το τέλο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά να μην εμποδίζει την ειρήνη με τέτοιε ενέργειε. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Λευκοσία εν ώψη τη έναρξη τη γεώτρηση και πιθανών αντιδράσεων τη Τουρκία. Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίε τη Τελευταίε εβδομάδε, το Υπουργείο Εξωτερικών τη Γαλλία κινήθηκε εντόνω στο Παρασκήμα προσκήνιο έχοντα αναπτύξει ενέργειε προ συγκεκριμένε κατευθύνσει για την αποφυγή προκλητικών ενεργειών από την Τουρκία. Ξημερώματα Τετάρτη το αναμένεται να ρίξει άγκυρα στο δυνητικό κοίτασμα ονεισύφορο του ενεργειακού τεμαχίου 11 τη Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, το πλοίο Γεωτρύπανο West Capella. Το γεωτρύπανο βρίσκεται στο λιβικό πέλαγος, κατευθυνόμενο προς την περιοχή όπου θα πραγματοποιήσει την γεώτρηση για λογαριασμό του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού Total. Ο γεωτρητικός στόχος βρίσκεται σε απόσταση μόλις 6 χιλιόμετρων από το αιγυπτιακό κοίτασμα Μαμμούθ Ζορ, το οποίο πηγάζει από το υποθαλάσσιο όρος Ερατοσθενής που βρίσκεται στα όρια της Κυπριακής Αός. Το πλοίο θα αρχίζει τη διαδικασία σταθεροποίηση με την άφηξή του στην περιοχή, η οποία με ναύτεξ που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί από σήμερα μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Αναμένεται η έκδοση και νέα ναύτεξ, η οποία θα καθορίζει τη ζώνη ασφαλεία γύρω από τη γεώτρηση και παραβίαση τη οποία θεωρείται ω ποινικό αδίκημα. Οι δοκιμέ και οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν αρχέ τη επόμενη εβδομάδα και το τρυπάνι θα αρχίσει κανονικά την γεώτρηση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχέ Οκτωβρίου, όταν και θα ανακοινωθούν τα προκαταρτικά αποτελέσματα. this is